Το παιχνίδι εδώ στη Λάμψα που μόλις έχει τελειώσει, έχει 5-10 λεπτά. Ο Ελίσποντος ιτήθηκε με ένα 4 από την ομάδα του Ταμινάϊκου και δεν πήρε την πρόκληση για την επόμενη φάση στο κύπελλο Ευβοίας. Έχουμε εδώ μας τον κύριο Ευσταθίου. Coach, δύο λόγια για το μάτς και για την συνέχεια για το πρωτάθλημα για την ομάδα του Ελίσποντου. Σήμερα κέρδισε η καλύτερη ομάδα, αυτή που δούλεψε καλύτερα μέσα στο κήπεδο. Ήταν οφθαλμοφανές. Δούλεψαν καλύτερα τα παιδιά από εμάς. Είχαν περισσότερο τη διατήρηση της μπάλας. Είχαν, δεν θα έλεγα, καθαρές ευκαιρίες. Δεν έγιναν, ήταν δύσκολο και το γήπεδο. Αλλά πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο και δίκαια κέρδισαν. Και εμείς προχωράμε, κοιτάμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος που είναι ο βασικός στόχος για μας. Το πρωτάθλημα για εσάς. Ευελπιστώ και εγώ και οι φιλάθλητες της Λαμψάκου να είναι μια εύκολη παραμονή για την ομάδα και, για την, και να δείξετε καλύτερο πρόσωπο για να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Δύο λόγια για το πρωτάθλημα. Ο στόχος της ομάδας δεν είναι η γρήγορη παραμονή. Ο στόχος της ομάδας είναι, όπως είχαμε πει και εξ αρχής, να βελτιώνεται κάθε εβδομάδα. Όταν θα παρουσιάζονται αντίπαλοι τύπου Ταμιναϊκού, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ομάδα μας, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει, δεν έχουν μάθει τα παιδιά να παίζουν σε αυτές τις εντάσεις που μπορεί να βάλει μια ομάδα σαν τον Ταμιναϊκό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε μέσα στο γήπεδο, να το εκπαιδεύσουμε παίζοντας με αυτούς τους αντιπάλους. Δεν μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε την ένταση στην προπόνηση, γιατί η ένταση σε μια ομάδα σαν τη δική μας, σαν τον Ελίσποντο εδώ, είναι ίδια πάνω κάτω από όλους τους ποδοσφαιριστές. Αν δεν βρούμε ισχυρότερους αντιπάλους να εκπαιδεύσουμε, να δούμε πώς είναι η ένταση του Ταμιναϊκού, του Αμερνηθιακού, της Μαγρικάπ, ας πούμε, οι καλές ομάδες της κατηγορίας, μέσα από εκεί θα μάθουμε εμείς όπως μάθαμε σήμερα. Μπορεί να παίζει ρόλο και ο μέσος όρος ηλικίας ομάδας που είναι πολύ νεανικός. Βέβαια, παίζει ρόλο ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτά τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται σε τέτοια ένταση παιχνιδιού πρώτη φορά στη ζωή τους. Και αυτό είναι μάθημα για αυτούς. Όπως και για εμάς. Είμαστε μια ομάδα, είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θα προσπαθήσουμε, αυτό προσπαθούμε να τους βάλουμε περισσότερο, μεγαλύτερη ένταση για να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος για μας, ότι κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζουμε καλύτερο πρόσωπο. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.